Σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα και σας. Λοιπόν, φέρνετε τον κλεισθένη. Θα δούμε τα βασικά σημεία αυτής της μεταρρύθμισης. Ήδη είδαμε ότι υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις. Και να ξεκινήσουμε από το ότι αποσυνδέετε τις ευρωεκλογές με τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Γιατί το κάνετε αυτό, κύριε Υπουργέ? Νομίζω πως το βασικό διακύβευμα των αυτοδιοικητικών εκλογών δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με τα διλήμματα, τα ερωτήματα που τίθενται στις κεντρικές πολιτικές εκλογές, είτε αυτές είναι για τις εθνικές, είτε είναι οι ευρωεκλογές. Είναι κάτι που αλλοιώνει το επίδικο στις συγκεκριμένες εκλογικές διαδικασίες. Άρα λοιπόν επανερχόμαστε κάτι το οποίο συνέβαινε και παλιότερα. Τον Οκτώβριο, την δεύτερη Κυριακή, οι αυτοδιοικητικές εκλογές και με η ανάληψη των νέων περιφερειακών και δημοτικών αρχών από 1η Ιανουαρίου. Εδώ όμως γεννάται ένα εύλογο ερώτημα. Σε περίπτωση λοιπόν που η κυβέρνηση εξαντλήσει την τετραετία, θα πρέπει να διαλυθεί η Βουλή στις 20 Σεπτεμβρίου του 19. Αν λοιπόν έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές τη δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου, είναι πιθανό να συμπέσουν αυτοδιοικητικές και βουλευτικές εκλογές? Έτσι όπως το περιγράφετε, θα σας έλεγα ότι είναι πιθανό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αποτελεί κίνητρο η συγκεκριμένη ρύθμιση το να στοχεύσουμε σε μια τέτοια επιλογή. Mm-hmm. Αυτό που ήταν το βασικό μας κίνητρο, σας είπα, είναι η διανόμου πια αποσυσχέτιση των αυτοδιοικητικών εκλογών από τις ευρωεκλογές και τις εθνικές εκλογές, mm-hmm, όπως ήταν και παλιότερα. Το κρατάμε. Βεβαίως. Λοιπόν, τώρα υπήρξαν πολλές αντιδράσεις, όπως είδαμε στο συνέδριο, για την απλή αναλογική. Και θα ήθελα να μου πείτε αν θεωρείτε ότι μπορεί να υπηρετηθεί η λογική των συνεργασιών στους Δήμους. Προσέξτε να δείτε. Ας δούμε λίγο ποια είναι τα προβλήματα μιας τοπικής κοινωνίας. Ποιος είναι ο χαρακτήρας, η τοπικότητα. Δεν μιλάμε για στρατηγικές διαφορές. Δεν μιλάμε για παράδειγμα για να απαντήσει. Καλούνται να λύσουν καθημερινά προβλήματα. Να λύσουν καθημερινά προβλήματα, την καθαριότητα, τον οδοφωτισμό, την ανάπλαση μιας περιοχής, την πεζοδρόμηση, την επέκταση του σχεδίου πόλης. Δεν είναι τυχαίο ότι στο 90% των αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων αυτές προκύπτουν ομόφωνα. Γιατί λοιπόν φοβόμαστε την απλή αναλογική, η οποία έχει το πλεονέκτημα να εκφράζει με έναν αυθεντικό τρόπο τους πραγματικούς τοπικούς συσχετισμούς, ενώ ταυτόχρονα σε εκείνες τις περιπτώσεις που ένας συνδυασμός, που ένας δήμαρχος δεν μπορεί να εξασφαλίσει την πρώτη Κυριακή το 50% και να πάρει την αντίστοιχη πλειοψηφία εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, να καθίσει κάτω, να βάλει το πρόγραμμά του και να συζητήσει με την άλλη παράταξη και να φτιάξουν μια πολύ πιο μεγαλύτερη πλειοψηφία εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα αντιστοιχεί και σε μια μεγαλύτερη πλειοψηφία εντός της τοπικής κοινωνίας. Μας λέτε λοιπόν επί της ουσίας ότι τα προβλήματα είναι μονόδρομος να λυθούν στους Δήμους? Πρέπει να ξεφύγουμε από μια μονοπαραταξιακή λογική. Είναι μοναδικότητα αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Αυτό το στρεβλό, ακραίως πλειοψηφικό σύστημα, το οποίο δίνει σε κάθε περίπτωση στον πρώτο συνδυασμό του Δημάρχου το 60%. Σκεφτείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ, αν εφάρμοζε αυτό το εκλογικό σύστημα στις επόμενες εκλογές και ήταν πρώτο κόμμα, ή στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, τώρα μόνος του θα είχε 180 έδρες. Πώς σας θα φαινόταν αυτό, αντιπροσωπευτικό? Θα σας κάνω μία άλλη ερώτηση. Βεβαίως. Γιατί βάλατε και το θέμα της καθαριότητας. Πιστεύετε ότι έχετε καταρχήν καταθέσει μια τελείως διαφορετική πρόταση για ένα καθημερινό πρόβλημα των Δήμων, για την καθαριότητα, σε σχέση με αυτό που έχει καταθέσει η αξιωματική αντιπολίτευση? Εσείς θεωρείτε ότι θα πρέπει οι άνθρωποι οι οποίοι θα κληθούν να λύσουν αυτό το πρόβλημα να είναι υπάλληλοι, να είναι προσωπικό των Δήμων, και η αξιωματική αντιπολίτευση θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι ιδιώτες? Ποια θα ήταν η αποτελεσματικότερη λύση? Θα σας πω το εξής. Καταρχήν θεωρώ ότι μέσα στις συνταγματικά προβλεπόμενες αρμοδιότητες της αυτοδιοίκησης, μέσα στον πυρήνα του ρόλου της, είναι η υπόθεση και η ευθύνη της αποκομιδής των απορριμμάτων, της διαχείρισης των απορριμμάτων. Αλίμονο λοιπόν αν αυτή την βασική αποστολή της αυτοδιοίκησης την εκχωρήσουν οι Δήμοι σε ιδιώτες, όπου θα γίνει και αυτή με τη σειρά της ένα πεδίο μιας κερδοσκοπικής δραστηριότητας, θα μετατραπεί σε μια κερδοσκοπική δραστηριότητα. Προσέξτε να δείτε, δεν είναι τυχαίο ο όρος ανταποδοτικές υπηρεσίες, δηλαδή ο Δημότης πληρώνει τα δημοτικά τέλη και απαιτεί καθαρές πόλεις. Αυτή η σχέση δεν περιέχει τη σχέση κέρδους. Γι' αυτό και ο νόμος προβλέπει ότι ό,τι παίρνει ο Δήμαρχος από τον Δημότη πρέπει να του το επιστρέφει σε ανάλογες υπηρεσίες. Εάν βάλουμε σε αυτή τη διαδικασία και τους ιδιώτες, τότε πρέπει να προσθέσουμε και το κέρδος. Όπου έγινε αυτό,
Προσέξτε τι είχαμε. Αύξηση των δημοτικών εντελών, χειρότερες υπηρεσίες προς τον πολίτη και χειρότερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα. Πάντως, δομικές αποκλίσεις υπάρχουν σε θέματα στους Δήμους, πολλά όπως ήταν αυτό. Ελπίζω να υπάρξει λοιπόν κυβερνησιμότητα, να τα βρούνε όπως λέτε κι εσείς μεταξύ τους. Τώρα θέλω να σας θέσω ένα άλλο ερώτημα που αφορά στην απλή αναλογική και στις βουλευτικές εκλογές. Υπάρχει πρόθεση της κυβέρνησης να επανεξετάσει, να επανακαταθέσει πρόταση για να ισχύσουν στις τρέχουσες βουλευτικές εκλογές? Η θέση της κυβέρνησης είναι δεδομένη και διαρκής υπέρ της απλής αναλογικής. Γι' αυτό και το έκανε νόμο. Δεν μας επιτρέψαν οι συσχετισμοί στην προηγούμενη ψηφοφορία να ισχύσει αυτό από τις επόμενες εκλογές, θα ισχύσει από τις μεθεπόμενες. Εάν όμως στη βάση του ερωτήματός σας, εκείνες οι δυνάμεις που δεν το είχαν υποστηρίξει τώρα, τότε, είναι διατεθειμένες τώρα, έχοντας ξανασκεφτεί, αναλογιστεί τα πράγματα, να το υποστηρίξουν, είναι καλοδεχούμενη μια τέτοια πρόταση. Και θα σας έλεγα το εξής. Κάτι το οποίο ίσως δεν έχει διατυπωθεί με τόσο ευκρίνεια το τελευταίο διάστημα. Απαιτείται εάν, η για παράδειγμα, πλειοψηφία βεβαίως έτσι. Βεβαίως, ναι, για να επιτευχθεί προφανώς η πλειοψηφία των αντίστοιχων εδρών που προβλέπεται. Εάν λοιπόν αυτή τη στιγμή η κυρία Γεννηματά το έχει σκεφτεί καλύτερα και θέλει να επαναφέρει αυτή την πρόταση, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να την κάνουμε αποδεκτή και ακόμα να τη συνοδεύσουμε αυτή την πρόταση με αυτό που η ίδια κατά καιρούς έχει καταθέσει, με κάποιες αλλαγές πια στον εκλογικό χάρτη και να δούμε και το θέμα του σπασίματος της μεγάλης εκλογικής περιφέρειας της Β' Αθήνας. Αν αυτό το θεωρεί ως προϋπόθεση, καλοδεχούμενη λοιπόν αυτή η πρόταση με αυτή την προϋπόθεση. Mm-hmm. Τώρα θα ήθελα, το κρατάμε και αυτό. Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι για το μεγάλο θέμα της χώρας που είναι η επόμενη μέρα μετά το μνημόνιο. Πώς θα ορίζατε εσείς αυτή την επόμενη μέρα? Όπως και να το δει κανείς, με περισσότερη ή λιγότερη αισιοδοξία ή απεσιοδοξία, το σίγουρο είναι ότι αυτό το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τον Αύγουστο και η φάση που θα βρεθούμε αμέσως μετά θα μας δώσει μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας. Αυτό είναι ένα ποιοτικά διαφορετικό στοιχείο, δεν μπορεί να το βαθμίσει κανείς. Δεν θεωρώ ότι θα ανέφερε αυτή η παράταση. Δεν το θεωρώ ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο και σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να εμπλακούμε σε μια τέτοιου είδους συζήτηση. Μα θα μου πείτε, υπάρχουν φωνές από εδώ και από εκεί. Γίνεται πάντοτε. Λόγος, σε κάθε αξιολόγηση υπήρχαν φωνές οι οποίες ήταν πιο σκληρές, πιο απαιτητικές. Στο τέλος καταλήγαμε σε κάτι το οποίο αποδείχθηκε ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον ήταν προωθητικό παρά τις αντιφάσεις του. Δεν θεωρώ ότι προφανώς μετά τον Αύγουστο του 2018 θα μπορέσουμε να επουλώσουμε τις μεγάλες πληγές της ελληνικής κοινωνίας, αυτές που υπέστη ακριβώς από αυτή την βίαιη ισοπεδωτική πολιτική των μνημονίων τα προηγούμενα χρόνια. Σε καμιά περίπτωση. Αυτό θα ήταν κάτι εκτός πραγματικότητας, αν το λέγαμε. Ούτε υποτιμώ τις αντιφάσεις και τις μετέπειτα πορείας. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα σας έλεγα το εξής. Τα πράγματα βαίνουν καλύτερα. Υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες. Δεν είναι εύκολα. Αλλά πιστεύω ότι καθώς η ίδια η πορεία της οικονομίας θα βελτιώνεται, θα έχουμε περισσότερα όπλα, περισσότερα επιχειρήματα, ακόμη και δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει από τις προηγούμενες αξιολογήσεις για την επόμενη μέρα να τις ξανασυζητήσουμε. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να υπάρξει εποπτεία ή κάποια μορφής επιτροπία? Το καθεστώς της σκληρής εποπτείας και επιτροπίας το ζήσαμε όλο αυτό το διάστημα. Και η ποιοτική διαφορά είναι ότι χαλαρώνει αυτό το καθεστώς. Βεβαίως, μορφές επιτήρησης υπάρχουν για όλες τις χώρες που συμμετέχουν στην Ευρωζώνη. Το γνωρίζουμε αυτό. Mm-hmm. Όποιες παρεκκλίνουν από κάποιες δημοσιονομικά μέτρα και κάποια όρια, προφανώς τίθονται υπό μορφές ελέγχου. Αλλά αυτό είναι τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο υποστήκαμε τα τελευταία χρόνια μέσω των μνημονίων. Mm-hmm. Και μία τελευταία ερώτηση ήθελα να σας κάνω, Λεβαίως. Κύριε Υπουργέ. Μπαίνει η Τουρκία σε προεκλογική περίοδο. Θεωρείτε ότι θα βαρύνει ακόμη περισσότερο αυτή την περίοδο το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ότι μετά από τις εκλογές θα υπάρξει μία ηρεμία ή ο Ερντογάν έχει μία στρατηγική διεκδικήσεων? Το σίγουρο είναι ότι η Τουρκία αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα. Είναι ένας δίστροπος, νευρικός γείτονας με εμμονές. Το γεγονός ότι πηγαίνει τώρα σε εκλογές είναι και αυτό ένα στοιχείο που επιβεβαιώνει τα εσωτερικά αδιέξοδα και τις μεγάλες αντιφάσεις που έχει αυτή η χώρα.
Αν κανείς τα συνδυάσει με την κατάσταση της τουρκικής οικονομίας, η οποία βαίνει επιδεινούμενη, θεωρώ ότι εμείς έχουμε όλους τους λόγους με αποφασιστικό και ψύχρεμο τρόπο να αντιμετωπίζουμε και να μην κάνουμε το λάθος να απαντάμε στην δικιά της προκλητική τακτική. Εγώ προσωπικά είμαι αισιόδοξος και θεωρώ ότι και αυτές οι σχέσεις θα ομολοποιηθούν. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Υπουργέ, που ήσασταν μαζί μας απόψε. Και εγώ. Τώρα, επιβεβλημένες θεωρίες.